Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Βελίδη, καλημέρα. Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στην Έλενα και σε όλους τους ακροατές. Γεια σας, γεια σας. Απορεί η κυρία Έλενα εδώ πώς θα μάθουμε μπάλα από το κομπιούτερ. Μισό λεπτό, γιατί τώρα που κατάλαβα με ποιον μιλάμε. Α, τώρα κατάλαβα και τι θα κάνουμε. Α, κατάλαβες και τι θα κάνεις. Οπότε αφήνω τις ερωτήσεις σε εσένα, γιατί εγώ κατάλαβα. Όχι, εσύ θα κάνεις, εσύ θα κάνεις τις ερωτήσεις τώρα. Σε παραδίδω το Θωμά Βελίδη Έλληνα κατευθείαν. Πάμε λοιπόν, κύριε Βελίδη, να πούμε 2-3 πράγματα για αυτή την πρωτοβουλία της ΕΠΣ. Ναι, κύριε Νατσούλη, αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας όσον αφορά την προώθηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Καστοριάς, όπως προαναφέρατε, και το έχουν αγκαλιάσει όλοι οι συνάδελφοι προπονητές του νομού μας που ασχολούνται με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, έτσι. Αναφίβολα και για τις εποχές που ζούμε. Εξάλλου το δημοφιλέστερο, πέρα από αυτά τώρα όλα τα υπόλοιπα, το δημοφιλέστερο SMS είναι και για την άθληση, έτσι. Ναι, ναι. Αρκεί να γίνεται πραγματικά. Όντως ισχύει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι η ιδέα αυτή προέκυψε μετά από μια ποδοσφαιρική συζήτηση, ναι, καθώς προσπαθούσαμε να μπούμε στη λογική ενός παιδιού που ξαφνικά σε μια κατάσταση εγκλεισμού του στερείται το δικαίωμα να κάνει την προπόνησή του. Ναι. Και βιώνει μια απογοήτευση, μια απομόνωση και μια γενική στέρηση. Έπειτα προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους τρόπους για να αρπάξουμε την ευκαιρία και να διοργανώσουμε κάποιες διαλέξεις από επιστημονικά καταρτισμένους ανθρώπους στον χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν να εξελίσσονται και να μαθαίνουν πράγματα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου που αγαπούν. Τώρα, τι θα έχουμε και πώς θα το έχουμε. Και με ποια πλατφόρμα θα το έχουμε, γιατί εδώ μπλέξαμε πλατφόρμες τώρα, καταλάβατε τι γίνεται. Εμείς επιλέξαμε την καλή πλατφόρμα, την πλατφόρμα Zoom, όπως είπατε. Είχαμε είχαμε πριν λίγο μάχη, Zoom και WebEx. Σας άκουγα, σας άκουγα. Εμείς θα την πληρώσουμε κιόλας, επομένως δεν θα έχουμε σαρακάλεπτα. Ορίστε. Άρα δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ό,τι πρόβλημα προκύψει θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Άρα λοιπόν σίγουρα εδώ μαθήματα θρησκευτικά, γραμματική και τα λοιπά δεν μπορείς να δεις στο δημοτικό, αλλά εδώ την μπάλα θα τη δεις σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση και την προπόνηση. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια που αναλογεί. Πείτε μου λοιπόν τι πρέπει να κάνω. Πείτε ότι αυτό το πράγμα αρχίζει από σήμερα. Τι γίνεται λοιπόν, πώς θα γίνεται. Αρχικά να σας πω ότι είμαστε σε μια φάση προγραμματισμού των συγκεκριμένων διαλέξεων. Ναι. Μιλάμε με άτομα τα οποία έχουν την κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση, καθώς απευθυνόμαστε σε παιδιά και οικογένειες, τα παιδιά των οποίων είναι 12 και 14 ετών. Άρα λοιπόν ακόμα είστε στην αναζήτηση της επιστημονικής ομάδας εκπαίδευσης. Ακριβώς. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παρόλα αυτά θα υπάρχουν εξελίξεις και θα ενημερωθείτε και εσείς φυσικά. Πριν το τέλος της χρονιάς φαντάζομαι, ναι. Ναι, φυσικά. Οργανώνουμε διαλέξεις με θέματα, φυσικά κατά κύριο λόγο θα μιλήσουμε για τον αθλητισμό, πιο συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για την ψυχολογία ενός αθλητή, για την διατροφή ενός αθλητή, για τρόπους επικοινωνίας, διάφορα θέματα τα οποία κατά τη φάση της κανονικής μας προπονητικής περίοδου δεν μπορούμε να καλέσουμε κάποιον έτσι ώστε να μας κάνει μια επιστημονική διάλεξη, αλλά τώρα πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να δώσουμε στα παιδιά αυτές τις διαλέξεις που τους αναλογούν. Άρα έτσι, λοιπόν, διαλέξεις και επιμόρφωση σε τακτική, διατροφή, ψυχολογία, επικοινωνία και φυσική κατάσταση. Ακριβώς. Και όλα αυτά θα είναι σε κάποιες ώρες συγκεκριμένες, θα είναι σε κάποιες μέρες συγκεκριμένες. Ακριβώς. Προσεχώς θα ακολουθήσει μια ανακοίνωση από την Ένωση για λεπτομέρειες. Όσον αφορά το τρόπο διεξαγωγής που τον προαναφέραμε θα είναι από την πλατφόρμα Zoom. Θεματικές ενότητες, επιστημονική ομάδα όπως και οι ημερομηνίες. Μάλιστα. Θα κρατήσει αρκετό πιστεύετε διάστημα? Θεωρούμε πως θα το προγραμματίσουμε να γίνεται ένα ή δύο διαλέξεις ανά εβδομάδα, κύριε Νατσούλη. Και γιατί μόνο K12 και K14 όλων των ακαδημιών, δηλαδή μεγαλύτεροι που παίζουν και στα πρωταθλήματα τοπικά, όταν θα αρχίσουμε να παίζουμε τέλος πάντων λίγο μπάλα και στον τόπο μας. Αυτοί δεν μπορούν να έχουν μια πρόσβαση σε αυτό, γιατί είναι
πολύ χρήσιμα πράγματα και για τους ίδιους, φαντάζομαι. Φυσικά και μπορούν. Το πρόγραμμα θα είναι ελεύθερο για όλους. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Α. Δεν απορρίπτουμε κάποιον. Γιατί απλά είχε ανακοινωθεί για K12 και K14 όλων των αγαπημένων. Οι θεματικές κοινότητες που έχουμε επιλέξει απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε αυτές τις ηλικίες. Κατάλαβα, κατάλαβα. Οπότε, με πολύ χαρά, κύριε Βελίδη, να περιμένουμε την έναρξη αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο για την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών K12, K14 όλων των ακαδημιών στο νομό μας. Είναι μια καινοτόμα δράση, όπως είπατε κι εσείς, και θέλουμε να την κάνουμε με πάθος για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελίδη. Καλή επιτυχία στο εγχείρημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.